Φίλες και φίλοι ακροατές του Λιμπερό, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, ένα ταρτάκι μετά τις 10. Βράδυ Σαββάτου 3 Αυγούστου. Το θερμόμετρο δείχνει καμιά 40 βαθμούς. Καυτή η ατμόσφαιρα εδώ στη Θεσσαλονίκη όλες αυτές τις ημέρες. Και σήμερα, για εμάς που έχουμε μείνει πίσω εδώ στην πόλη, νιώθουμε και λίγο παραπάνω τη ζέστη από εσάς που έχετε πάει στις παραλίες. Είναι και περίοδος αδειών για πολλούς, ξεκινούν οι άδειες. Πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου θα αρχίσει να αδειάζει, ήδη έχει αρχίσει να αδειάζει αρκετά η Θεσσαλονίκη. Εμείς εδώ είμαστε με την εκπομπή Post Game, Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο. Θα σας κρατάει στην τροφιά ως και τη μία το βράδυ, θα πάμε παρεούλα. Έχοντας αρκετά πραγματάκια και ενδιαφέροντα θεματάκια στην αθλητική επικαιρότητα και πλούσια αγωνιστική δράση, καθώς μπορεί οι διακοπές και οι άδειες να ξεκινούν για πολλούς από εσάς αυτές τις ημέρες. Αλλά οι ομάδες συνεχίζουν να παίζουν κανονικά. Μάλιστα, πολλά διοργανώσεις, πολλά πρωταθλήματα αρχίζουν και όλα αυτό το Σαββατοκύριακο. Το Ολλανδικό, για παράδειγμα, νωρίτερα είχαμε το παιχνίδι του Άγιαξ, την πρεμιέρα του Άγιαξ στο Ολλανδικό πρωτάθλημα απέναντι στην Φίτεσε. Θα τα πούμε και εκτενέστερα. Έχουμε και μάτς τώρα σε εξέλιξη, τον τελικό του γερμανικού Super Cup ανάμεσα σε Ντόρτμουντ και Μπάγερν Μονάχου, που είναι στο 0-0 στο 45 και μπαίνουμε τώρα στις καθυστερήσεις. Έχουμε τον ημιτελικό της Εθνικής Εφήβων στο Ευρωπαϊκό κάτω των 18 ετών που γίνεται στο Βόλο. Τώρα έχει ξεκινήσει η τρίτη περίοδος, 8:57 θέλει για την ολοκλήρωσή της. 38-36 προηγείται η εθνική μας ομάδα, είναι ντέρμπι το μάτς εκεί. Φιλικό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό στο 53ο λεπτό. Οι πράσινοι χάνουν με 1-0 από τη Γαλατασαρά, είναι πίσω στο σκορ. Και βλέπω έχει και αρκετό κόσμο το γήπεδο της Γαλατά. Να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει να το σφαρίσει αυτό το φιλικό μάτς. Το οποίο είναι και έτσι μια σημαντική πρόβα και για τις δύο ομάδες. Θα δούμε και περισσότερα και για όσα μάτς είναι σε εξέλιξη και στο Βέλγιο έχουμε παιχνίδια. Θα δούμε ό,τι υπάρχει και στο κουμπόνι του σχήματος φυσικά, όπως κάθε Σαββατοκύριακο βράδυ εδώ στο Λίμπερο 107,4 και στο Post Game. Θα πάμε παρεούλα με αυτό το τρίωρο και με ό,τι άλλο υπάρχει φυσικά στην επικαιρότητα, με τα μεταγραφικά μας, με τα διεθνή μας, με τα του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ηρακλή και γενικότερα ό,τι παίζει και αυτή την ώρα. Ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή είναι γνωστός. FM και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 54526. Με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρέωσεων κινητής τηλεφωνίας. Στη συνέχεια θα ανοίξουμε και γραμμές στο 2312-87888 για όσους έχετε όρεξη να τα πούμε παρεούλα και στον αέρα, για ό,τι υπάρχει στην αγωνιστική δράση αυτές τις ημέρες, για την πρόκριση του Άρη και το επόμενο εμπόδιο της Μόλντε στα προκριματικά του Europa League, για τα του ΠΑΟΚ που μετρά αντίστροφα εν ώψη του μάτς της Τρίτης με τον Άγιαξ στην Τούμπα, για τους πιθανούς αντιπάλους των ελληνικών ομάδων στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, για μπάσκετ, για μεταγραφές, για ό,τι άλλο θέλετε. Να ξεκινήσουμε όμως με Ολλανδία μεριά, εκεί όπου σήμερα είχαμε την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Eredivisie, με τον Άγιαξ να βρίσκεται ισόπαλος με σκορ 2-2 κόντρα στην Φίτεσε εκτός έδρας. Να μην ξεκινάμε νίκη στο πρωτάθλημα, να βρίσκεται δύο φορές πίσω στο σκορ από την αντίπαλό του. Γενικότερα έτσι να στέλνει θετικά μηνύματα προς Τούμπα μεριά. Καθώς, αν μη τι άλλο, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ που είδαν σήμερα το παιχνίδι έτσι πήραν ένα μήνυμα ότι ναι, μεν είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα ο Άγιαξ, είναι το φαβορί στο ζευγάρι, αλλά είναι μια ομάδα που έχει αδυναμίες, είναι τρωτή, ιδίως στον αμυντικό τομέα και μετά την πώληση του Ντελίχτη Γιουβέντους. Έχει τα θεματάκια τη σχέση στη μεσαία γραμμή, εκεί όπου ήδη έκλεισε η μεταγραφή του Σουένε στην Τζένοα σήμερα και αναμένεται τις επόμενες μέρες ίσως να προλάβει και πριν το μάτς, δεν ξέρω αν θα προλάβει, να κλείσει και το Φαντεμπέκ στη Ρεάλ. Φαντεμπέκ που με διαφορά νομίζω αυτή τη στιγμή είναι ό,τι καλύτερο διαθέτει στο ρόστερ της η Ολλανδική ομάδα. 22χρονος Ολλανδός χαφ είναι κορυφαίος νομίζω στο ρόστερ του ΕΑΝΤΑ αυτή τη στιγμή. Πέτυχε και γκολ σήμερα μάλιστα. Ο Άγιαξ έμεινε πίσω στο σκορ νωρίς από την Φίτεσε. Βρέθηκε να χάνει με 1-0 στο 13ο λεπτό αν δεν κάνω λάθος. Και ισοφάρισε με τον Φαντεμπέκ. Έμεινε ξανά πίσω στο σκορ στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Και τελικά στο 55 ο Μπαζούρ έκανε το 2-1 γιατί φύτεσε. Στο 75 όμως ο Τάντιτς ισοφάρισε ο Ντούσαν Τάντιτς σε 2-2. Ήταν το τελικό αποτέλεσμα αυτό. Ισόπαλο το παιχνίδι λοιπόν του Άγιαξ με τη Φύτεσε για την πρεμιέρα του Ολλανδικού Πρωταθλήματος. Μόλις λίγες ημέρες πριν το μάτς με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Την Τρίτη στις 8 θυμίζουμε το παιχνίδι αυτό. Λοιπόν, για τον Άγιαξ θα τα πούμε και στην συνέχεια. Να πιάσουμε λίγο τώρα τα υπόλοιπα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Καταρχήν έχουμε ημίχρονο στον τελικό του Super Cup στη Γερμανία, όπου ο Ντόρτμουντ και Μπάγερν είναι στο 0-0, δεν υπάρχει σκορ ακόμη εκεί, στη διεκδίκηση του πρώτου τροπέου της σεζόν στο γερμανικό ποδόσφαιρο, ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες ομάδες, το Classicer, το μεγαλύτερο ντέρμπι του γερμανικού ποδοσφαίρου.
Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός να κάνει με 1-0 στο 59 στην έδρα της Γαλατασαράη, στο φιλικό παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Στην Αργεντινή έχουμε ημίχρονο Ροζάριο Σεντράλ, Ταγέρες Κόρντομπα 0-0. Στο Βέλγιο, στο ημίχρονο Μαλίν Γκένκ 1-1. Και στο 67, ο Στάνδη Σέρκ Μπρίζ 2-1 με 10 φιλοξενούμενοι και Κορτ Ράιξ Αρλερουά 0-1. Στην δεύτερη κατηγορία του Βελγίου, στο ημίχρονο Λόμελ, Βέστερλο 0-1, η Βέστερλο προηγείται. Έχουμε δύο παιχνίδια και στην Βοσνία, όπου έχουμε και γκολ τώρα στο 67. Τάσλα Σίτι, Μπάρακ, Μπάνια Λούκα 1-1, σφαρίζουν οι φιλοξενούμενοι. Στο ημίχρονο Σαράγεβο, Σλόμποντα 1-0. Στη Βουλγαρία, στο 65, Μπερόε, Ντούναβρούσε 2-0. Το Super Cup Γερμανία, το είπαμε, τον Μπάγκερ 0-0 στο ημίχρονο. Στο Ισραήλ, καθυστερεί στο αγώνα Νετάνια, Χαποέλ, Κφαρ Σαμπά 1-0. Έχει και πολλά διεθνή φιλικά παιχνίδια αυτήν την ώρα. Ξεχωρίσουμε λίγο τα πιο σημαντικά που είναι σε εξέλιξη. Στις καθυστερήσεις ολοκληρώνεται το Μονακό Σαμπτόρια. Στο 1-0 προηγούνται οι Γάλλοι ανά των Ιταλών. Τι άλλο έτσι έχει που να ξεχωρίζει αυτά τα φιλικά παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα. Στην Ισπανία, Ταραγώνα Σαραγώσα 0-0 στο ημίχρονο. Χερέθ Ουέλβα 0-0 επίσης στο ημίχρονο. Και Χιρόνα Μονπελιέ 0-1 στο ημίχρονο. Πριν από λίγο ξεκίνησε το Αμιέν Λεγκανές 0-0 στο 22, Λιβόρνο Φιωρεντίνα 0-1 στο 20, φιλικά είναι όλα αυτά επαναλαμβάνω που υπάρχουν και στο κουπόνι. Αυτά προς το παρόν και από τα φιλικά έτσι τα πιο σημαντικά που ξεχωρίζουν. Στη Ρουμανία στο πρωτάθλημα στο 64, Τσίντια Ταργκόβιτσε απέναντι στην Κλούζ 1-1 και στην Πολωνία στην πρώτη κατηγορία στο 63, Γιαρτζέμπε τύχη 2-1 και στην Ολλανδία δύο παιχνίδια σε εξέλιξη το πρωτάθλημα. Πρώτη αγωνιστική θυμίζω, νωρίτερα τα λέγαμε και για τον Άγιαξ που έμεινε στο 2-2 με τη Φύτεσε. Αυτή την ώρα στο 40, Τβέντε Αϊτχόβεν 1-0 και Φένλο Βάλβαϊκ 0-1. Λοιπόν, στην Σερβία πρωτάθλημα και εκεί στο 68, Βοηβοντίνα Ραντ 3-0 και Ραντίνσκι Νίζ Γιάβορ 2-1. Αυτά έτσι και από το κουπόνι αυτή την ώρα. Δεν βλέπω κάποιο νεότερο γκολ μέχρι στιγμής. Θα τα παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε φυσικά μέχρι και τη μία. Λοιπόν, στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Under 18 της FIBA που διεξάγεται στο Βόλο, στο μπάσκετ, η Εθνική Εφήβων είναι πίσω στο σκορ με μείον 5 πόντους, 46-51 χάνει από την αντίστοιχη της Ισπανίας 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε της τρίτης περίοδου, 46-53 τώρα μπροστά η Ισπανία με ωραίο καλάθι. Στο μείον 7, 7 από τη διαφορά, έχει πολύ δρόμο ακόμη στο παιχνίδι. Είναι ημιτελικό, θυμίζω. Μεγάλη μάχη για τον τελικό της οργάνωσης στο γήπεδο του Βόλου που διεξάγεται το τουρνουά. Για να δούμε αν η ελληνική ομάδα θα τα καταφέρει. Το παρακολουθούμε φυσικά και αυτό το παιχνίδι εδώ στην εκπομπή Post Game και θα σε ενημερώσουμε και γι' αυτό στην πορεία. Στο ημίχρονο του τελικό Super Cup, Dortmund Bayer 0-0. Ο Παναθηναϊκός έχει δεχτεί και δεύτερο γκολ. Δευτερόλεπτα πριν, Γαλατασαράι Παναθηναϊκός 2-0 τώρα στο 65. Το γκολ για τους Τούρκους το πέτυχε. Μισό λεπτάκι να το βρούμε. Το γκολ για τους Τούρκους, το γκολ που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός από την Γαλατασαράι, το δεύτερο το πέτυχε στο 62 λεπτό. Δεν μας το δίνουν ακόμη. Το πρώτο το έχει βάλει ο Μπουγιούκ στο 10 μόλις, νωρίς είχε προηγηθεί η Γαλατά. Λοιπόν, τώρα θα μας δώσουν λογικά και τον σκόρερ. Δευτερόλεπτα πριν διπλασία στα τέρματα της Γαλατασαράι απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος τώρα έχει ένα φάουλ σε καλό σημείο. Απομακρύνουν όμως οι Τούρκοι, δεν προκύπτει κάτι επικίνδυνο κατά αξιόλογο για την εστία της Γαλατά. Επιμένει τώρα ο Παναθηναϊκός ξανά έξω την περιοχή. Δεν βγαίνει όμως η σέντρα. Για να δούμε τώρα, προσπαθούν οι πράσινοι. Όχι, τίποτα. Απομακρύνουν της Γαλατά. Μένει το 2-0. Περιμένουμε τον δεύτερο σκόρερ να μας δώσουν. Στο 67 το παιχνίδι αυτό τώρα. Ο Φατίχ Τερίμ στον πάγκο, προπονητής Γαλατά. Κλασική φιγούρα Τούρκου προπονητή. Νομίζω περισσότεροι έχετε την εικόνα του έτσι. Να φωνάζει από τον πάγκο. Δεν μας έχουν δώσει ακόμη το δεύτερο γκολ. Πάση περιπτώσει, έχουμε γκολ τώρα στην Κροατία στο 30. Ριέκα Μπέλουπο. Σλάβεν Μπέλουπο. 2-0 η Ριέκα. Πετυχαίνει δεύτερο γκολ. Αυτό είναι και το πιο πρόσφατο γκολ από τα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη, σημειώθηκε μόλις τώρα. Έχουμε και μάτς στη Ρωσία, ημίχρονο τώρα. Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης Κρασνοντάρ 0-0. Και μια και αναφέραμε τη Ζενίτ, στη συνέχεια θα αναφερθούμε και στα σενάρια
που θέλουν το ΜΑΚ να επιστρέψει τον ΠΑΟΚ για τρίτη φορά. Θα τα δούμε όμως στην συνέχεια αυτά τα σενάρια. Έχει χάσει τώρα μεγάλη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός με πλασέ του Μακέντα να αποκρούει από κοντά ο goalkeeper της Γάλατα. Μένει το 2-0. Τα σενάρια αυτά που σήμερα είναι το φως δημοσιότητας σε ρωσικό δημοσίευμα θα δούμε συνέχεια και θα δούμε αν έχουν και βάση. Δύσκολα τα βλέπω. Θα δούμε και για τις δηλώσεις του manager του Άκουμ για τρεις προτάσεις από τις διαφορετικές ομάδες. Γενικότερα έχει ψωμάκι και μεταγραφικά η ημέρα σήμερα. Αυτό το Σάββατο. Γκολ για την Κλουζ πριν από λίγο στη Ρουμανία. Πήραν προβάδισμα τη Κλουζ με 1-2. Προηγούνται στο μάτσο που δίνουν εκτός έδρας στην έδρα της Τσίντια Ταργκόβιτσες. Το 71 αυτό το παιχνίδι. Αυτό προηγείται με 2-1 η Κλουζ πλέον. Λοιπόν. Για να δούμε. Ακόμη δεν μας το έχουν δώσει τον σκόρ της Γαλάτα. Τέλος πάντων, μένει το 2-0 στο φιλικό παιχνίδι αυτό. Πάμε σιγά σιγά να κάνουμε το πρώτο μας break. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Θα επιστρέψουμε με τα του ΠΑΟΚ να τα βάλουμε σε μια σειρά. Θα δούμε και τα του Άρη συνέχεια και στον Ηρακλή τι γίνεται. Μπασκετικά, μεταγραφές, όλα ό,τι υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα και φυσικά με τα μάτς που έχουμε σε εξέλιξη εδώ. Λίμπερο 107,4. Πάμε στο διαλυματάκι και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Λίμπερο 107,4. Post game βράδυ Σαββάτου με στην καρδιά του καλοκαιριού, με καύσωνα. Οι περισσότεροι στις παραλίες έχετε ξεκινήσει άδειες. Εμείς εδώ και για όσους έχετε μείνει πίσω, φυσικά θα πάμε παρέουλα ως και τη μία με φουλ αγωνιστική δράση, με ωραία παιχνίδια σε εξέλιξη και φυσικά με όλα τα θεματάκια της αθλητικής επικαιρότητας, τα μεταγραφικά και όλα τα υπόλοιπα. Καταρχήν, ξεκινάμε με γκολ, καθώς μόλις πριν από λίγο στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου στον τελικό του γερμανικού Super Cup, η Dortmund άνοιξε το σκορ απέναντι στην Bayern. Στο 50 τώρα, Dortmund Bayern 1-0 με γκολ του Alcácer, στο 49 το γκολ, ένα λεπτό πριν. Το φιλικό του Παναθηναϊκού με τη Γαλατασαράι είναι στο 75 και παραμένει το 2-0 υπέρ των Τουρκών. Σε εξέλιξη και το μάτς ημιτελικός του Ευρωπαϊκού Αθλήματος κάτω των 18 ετών. Η Εθνική Εφήβων δείχνει να χάνει λίγο τον έλεγχο. Έχουν ξεφύγει οι Ισπανοί 8,5 λεπτά από το τέλος της τέταρτης περίοδου και το σκορ είναι 46-61. Κολλήσαμε εκεί στο 46. Έχουν τρέξει σερί 10-0, αν δεν κάνω λάθος, οι Ισπανοί, ίσως και παραπάνω, και έχουν ξεφύγει. Πρέπει να επιστρέψουμε άμεσα, καθώς μετά νομίζω ότι δύσκολα θα γυρίζει η διαφορά που είναι ήδη στους μείον 15 υπέρ των Ισπανών. Έχουμε και άλλα γκολ. Πάμε λίγο να τα δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Στο 81 στο Βέλγιο, Κορτράι, Ξαρλερουά 1-1, ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι. Στο 83 ο Στάνδη Ερκμπρίζ 2-1 και παίζουν με 10 οι φιλοξενούμενοι. Στο 50 Μαλίν Γκένγκ 1-1. Γκολ τώρα και στη Βοσνία, Τάσλα Σίτι, Μπάρακ Μπάνια Λούκα. Τριπλό όνομα αυτή η ομάδα. 2-1 οι γηπεδούχοι πέτυχαν γκολ μόλις τώρα στο 83. Στο 53 Σαράγεβο Σλόμποντα 1-0. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Γκολ τώρα σε φιλικό παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη στο 82. Μπαγεάρες Καρταγένα και οι δύο ισπανικές ομάδες 3-2. Λοιπόν, δεν βλέπω κάποιο άλλο γκολ έτσι πρόσφατο. Στο ημίχρονο τα δύο μάτς στην Ολλανδία για την πρώτη αγωνιστική της Eredivisie. Τβέντε PSV Eindhoven 0-1 και Φένλο Βάλβαϊκ 0-1. 1-0, συγγνώμη, Τβέντε προηγείται της Eindhoven και 0-1 προηγείται η Βάλβαϊκ στην έδρα της Φένλο. Αυτά έτσι και τα πιο σημαντικά και με τα τελευταία γκολ από τα μάτς που έχουμε σε εξέλιξη. Λοιπόν, και πάμε εμείς σιγά σιγά να τα βάλουμε κάτω να δούμε τι γίνεται στα του ΠΑΟΚ. Τι είχαμε στη σημερινή ημέρα που ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα. Λοιπόν. Ενώ βλέπω τώρα, πριν ξεκινήσουμε να του πάω, ένα θέμα που εμέσως αφορά τον ΠΑΟΚ, μάλιστα νομίζω πλέον τον αφορά και άμεσα και αρκετά, και έχει να κάνει με την μεταγραφική υπόθεση γύρω από το όνομα του Ντόνι Φαντεμπέκ. Από εχθές τα δημοσιεύματα το φέρνουν μια ανάσα από τη Ρεάλ. Οι Ολλανδοί έκαναν λόγο και για συμφωνία οριστική μεταξύ των πλευρών. Τώρα έκανε δηλώσεις και ο ίδιος ο παίκτης μετά το παιχνίδι με τη Φίτεσε, στο οποίο σκόραρε μάλιστα. Στο 2-2 σκόραρε το πρώτο γκολ, ισοφάρισε συγγνώμη σε 1-1 για τον Άγιαξ. Ο 22χρονος Ολλανδός μέσος, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος και ο σημερινό μας και γενικότερα νομίζω, όπως είπα και πριν, είναι ότι καλύτερο διαθέτει στο ρόστερ του αυτή τη στιγμή ο Έαντας. Θα είναι μεγάλη απώλεια αν προλάβει να τον κλείσει η Ρεάλ τώρα πριν από τα μάτια με τον ΠΑΟΚ και δεν αγωνιστεί έστω στο ένα παιχνίδι, αν προλάβει το πρώτο τουλάχιστον να λείψει από τη ρεβάνς. Λοιπόν, σε δηλώσεις του μετά το ματς, ο ίδιος δήλωσε: ναι, υπάρχει επαφή του Άγιαξ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, επιβεβαίωσε τον ενδιαφέρον και γνωρίζω για τον ενδιαφέρον προς το πρόσωπό μου. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Ο ατζέντη μου χειρίζεται αυτή την υπόθεση τόσο Άγιαξ όσο και η Ρεάλ είναι καλές επιλογές για εμένα, ανέφερε στη δήλωσή του. Νομίζω η Ρεάλ είναι καλύτερη επιλογή για αυτόν και νομίζω συμφωνούν και οι φίλοι του ΠΑΟΚ πολύ περισσότερο. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το δούμε να πηγαίνει στη Μαδρίτη τώρα, μάλιστα πολύ άμεσα. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό για να μειώσει 2-1 στο φιλικό με τη Γαλατά
Σιρτή εκτέλεση φάουλ του Κόλοβου πέρασε λίγο δίπλα από το δοκάρι. Στο 79 πλέον παραμένει το 2-0. Η Ντόρτμουντ βρίσκει χώρους και φεύγει ταχύτητα στην επίθεση απέναντι στην Μπάγκερ. Νομίζω είναι θέμα χρόνου το δεύτερο γκολ για τους Βεσφαλούς, αν συνεχιστεί σε αυτό το ρυθμό το μάτς. Η Μπάγκερ που παρουσιάζει αρκετά και ένα πίσω. Τα είδαμε και πέρσι αυτά άλλωστε με τον Νίκο Κόβατς. Και η Ντόρτμουντ διατηρεί μια ταχύτητα που έχει μπροστά. Time out για την εθνική, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω στο σκορ από τους Ισπανούς και είναι σε κρίσιμο, σε κομβικό σημείο το μάτς, καθώς η διαφορά έχει ξεφύγει πάνω από τους 10 πόντους και πρέπει να τη μειώσουμε άμεσα αν θέλουμε να έχουμε ελπίδες για πρόκριση στον τελικό, στον ημιτελικό, θυμίζω, που είναι σε εξέλιξη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βόλου κάτω των 18 ετών για την εθνική εφήβων. Τώρα επιστρέφουν από το time out οι δύο ομάδες. Το σκορ είναι. Για να δούμε, μεγάλη ευκαιρία για την Bayern τώρα χάνεται. Πέρασε μπάλα και μπλόκαρε ο goalkeeper Jordan. 46-62 το σκόρ υπέρ των Ισπανών. Στο μείον 16 διαφορά. 7-33 για τη λήξη του παιχνιδιού στο κατάμεστο κλειστό του Βόλου, που έχει γίνει και sold out από το πρωί, όπως ανακοίνωσε και επίσημα η ΕΟΚ. Λέγαμε για τις δηλώσεις του Van de Beek, ο οποίος επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον. Και μένει να δούμε πώς θα καταλήξει τελικά η υπόθεση και αν θα φύγει άμεσα για την Real το αστέρι του Ajax. Να πάμε να δούμε και τι άλλο υπάρχει στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ σήμερα. Έγινε γνωστός ο ρέφερι της αναμέτρησης της Τρίτης στις 8 η ώρα το βράδυ στην Τούμπα. Είναι Σλοβαίνος, μία από τις κορυφαίες φυρίχτρες της Σλοβενίας. Πρόκειται για τον Σλάβκο Βίντσιτς, 39χρονος ρέφερι, ο οποίος θα είναι αυτός που θα σφυρίξει στο μάτς της Τρίτης στο γήπεδο της Τούμπα στις 8. Συμπατριώτης του φυσικά και η βοηθή του, όλη η τετράδα των διαιτητών που όρισε η UEFA. Τόμας Κλάντσιτς και ο Άντρας Κόβατζιτς, οι δύο επόπτες. Τέταρτος διαιτητής, ο επίσης Σλοβένος Ράντε Ομπρένοβιτς. Και παρατηρητής διαιτησίας, ο Σουηδός Πέτερ Φρόιντφελτ. Ενώ απεσταλμένος του UEFA στο μάτς θα είναι ο Σέρβος Βλάντο Γκλόμποβιτς. Λοιπόν, για τον Σλοβένο διαιτητή, τον οποίο αναφέραμε, να τονίσουμε ότι έχει ξανασυναντήσει τον ΠΑΟ και έχει ξανασφυρίξει σε παιχνίδι του δικεφάλου. Συγκεκριμένα τη σεζόν 2016-17 στη φάση των ομίλων του Europa League, το 0-0 με τη Φιωρεντίνα στο γήπεδο της Τούμπας. Έχει σφυρίξει ακόμη σε δύο αναμετρήσεις του Ολυμπιακού, αλλά ποτέ σε παιχνίδι του Ajax. Έχει διευθύνει συνολικά 44 αναμετρήσεις σε Champions League και Europa League, ενώ πέρσι ήταν διαιτητής στο μάτς της Chelsea με την Δυναμό Κιέβου στη φάση των 16 του Europa League. Έχει 9 χρόνια παρουσίας σε διεθνείς διοργανώσεις. Γενικότερα πρόκειται για μια αξιόλογη σφυρίχτρα και ας ελπίσουμε να περάσει απαρατήρητο στο μάτς της Τούμπας, να μην δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Μεγάλη ευκαιρία για την Bayern. Τι γίνεται εκεί, διπλή και τριπλή ευκαιρία. Ενώ έχει κάνει πολύ σκληρό μαρκάρισμα. Έχει βρει με τις τάπες ο Λεβαντόφσκι, τον goalkeeper της Dortmund. Πολύ σκληρό, πολύ άσχημο μαρκάρισμα. Μετά από διπλή χαμένη ευκαιρία, έγινε αρχικά η σέντρα στην περιοχή. Να δούμε λίγο πάλι τη φάση. Η σέντρα από δεξιά. Κεφαλιά από κοντά του Κομάν. Απόκρουση του goalkeeper. Και άλλο σουτ πάνω στη γραμμή σχεδόν από μακρύ αμυντική Ντόρτμουντ. Συνέχεια πολύ άσχημο χτύπημα του Λεβαντόφσκι, αν προλάβα να δω καλά, στον goalkeeper της Ντόρτμουντ. Πήγε, έπεσε με τις τάπες επάνω του, πολύ άσχημα. Και δεν ξέρω αν θα δει και κόκκινη κάρτα. Θα δούμε τώρα. Διπλή χαμένη ευκαιρία λοιπόν για την Μπάγκερ να ισοφαρίσει και πολύ άσχημο χτύπημα του Τόμας Μίλλερ, είναι, ο οποίος αντέδρασε κιόλας μετά. Ζήτησε και τα ρέστα ο Γερμανός. Λοιπόν, σηκώνεται τώρα ο goalkeeper της Dortmund, σιγά σιγά πατάει το πόδι του λίγο κουτσένοντας. Καλά είναι ο άνθρωπος. Το goal δεν μπήκε. Κίτρινη στο Λεβαντόφσκι τελικά. Κίτρινη μάλλον για διαμαρτυρία. Δεν ξέρω στον Μίλλερ τι κάρτα θα βγει που έκανε το μαρκάρισμα. Ή μήπως ήταν ο Μίλλερ που έκανε την πρώτη κεφαλιά και ήταν στο εδαφός και μας το δείξαν στο replay. Ο Λεβαντόφσκι σου έκανε το μαρκάρισμα αυτό και δέχτηκε κίτρινη κάρτα. Όρθιος ο Νίκο Κόβατς. Μένει πάντως στο 1-0 στο 60. Υπέρ της Ντόρτμουντ, μένει και το 2-0 για τη Γαλατά υπέρ του Παναθηναϊκού στο 84 στο φιλικό παιχνίδι αυτό. Και πάμε λίγο να συνεχίσουμε με τα του ΠΑΟΚ. Πέρα από τον διαιτητή, φυσικά το που έγινε γνωστό σήμερα από την UEFA και το μάτς των Άγιαξ, το ενδιαφέρον είναι και στα αγωνιστικά. Καθώς μπορεί ο Άγιαξ να έρχεται με απουσίες, όπως είπαμε νωρίτερα, έχει κλείσει η μεταγραφή του Σένε στην Τζένοα, ο Λάσε Σένε. 33χρονος χαφ, ο οποίος πέρσι ήταν από τα βασικά στελέχη στην εντυπωσιακή πορεία του ΕΑΝΤΑ. Ο Δανός αποχωρεί μετά από αρκετά χρόνια στον Άγιαξ για να πάει στην Ιταλική Τζένοα. Θα είναι από νονέρες, όπως είπαμε, που δεν είναι ακόμη έτοιμος. Ούτως ή άλλως θα λείψει από το μάτι της Τούμπας και μάλιστα σήμερα υπήρχαν δημοσιεύματα για ενδιαφέρον του Manchester United για τον Βραζιλιάνο.
Πάντως, όπως και να έχει το μάτς της Τούμπας, δεν θα παίξει ο Νέρες. Το δήλωσε ξεκάθαρα χθες ο Έρικ Τεν Χαγ, ο προπονητής της Ολλανδικής ομάδας. Όπως είπαμε, περιμένουμε τα νεότερα στην υπόθεση του Φαν ντε Μπεκ που είναι κοντά στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως παρουσιάζουν τα διεθνή ΜΜΕ. Σήμερα είδαμε αυτό το 2-2 του Άγιαξ με Τάντιτς και Φαν ντε Μπεκ να ξεχωρίζουν. Ήταν και δύο που σκόραραν. Πάντως, ο Άγιαξ έδειξε ότι είναι μια τρωτή ομάδα με αδύνατα σημεία, πόσο μάλλον δεν θα τις αποχωρήσει των παικτών από πέρσι. Έχει αποδυναμωθεί, είναι σε μια περίεργη κατάσταση τώρα που αλλάζει το ρόστερ του και εντάξει, προφανώς την κλήρωση απογοητεύτηκαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, είναι λογικό, είναι το απόλυτο φαβορί, είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα, πολύ γρήγορη ομάδα, αλλά έδειξε σήμερα ότι έχει αδύνατα σημεία στα οποία μπορεί να χτυπήσει ο ΠΑΟΚ, κυρίως στην αμυντική της λειτουργία η Ολλανδική ομάδα, και νομίζω με την ταχύτητα που βάζει ο Αμπέλ Φερέιρα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, εκεί θα είναι και το σημείο που θα πρέπει να χτυπήσει, να τις βάλει γκολ δηλαδή. Και ένα και δύο αν μπορέσει στο πρώτο μάτσο της Τούμπας, γιατί επιθετικά δύσκολο να το σταματάς τον Άγιαξ. Είναι πολύ πιθανό το σενάριο να σκοράρει ίσως ένα γκολ μέσα στην Τούμπα. Επομένως ο ΠΑΟΚ πρέπει να χτυπήσει και αυτός επιθετικά και να μην κοιτάξει μόνο τα μετόπιστεν. Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα στο Βέλγιο. Ο Στάνλι Σέλκ Μπριτζ 3-1 ολοκληρώσαν με 10 φιλοξενούμενοι. Ολοκληρώνεται και το μάτς Κορτράιξ Αρλερουά, είναι 1-1 στο 93. Στην Αργεντινή στο 61, Ροζάριο στο 30, Ταγέρες Κόρντομπα 0-0 ακόμη. Στην δεύτερη κατηγορία του Βελγίου, Λόμελ Βέστερλο 0-2 στο 64. Τελικό και στη Βοσνία, Τάσλα Σίτι, Μπάρακ Μπάνια Λούκα 2-1. Τι άλλο έχουμε. Λοιπόν, στα διεθνή φιλικά που είναι σε εξέλιξη. Στην Ισπανία, Ταραγώνα, Σαραγώσα 0-0 στο 63, Χερέθου Έλβα 0-1 στο 59 και Χιρόνα Μομπελιέ 0-1 στο 62. Ημίχρονο Αλκορκόν, Ράγιο Βαγεκάνο 1-2. Τι άλλο έχουμε τώρα. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη στην Ολλανδία, δύο μάτια για την πρεμιέρα της Eredivisie. Τβέντε PSV Eindhoven 1-0 και Φένλο Βάλβαεκ 0-1, πριν από λίγο ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο και στα δύο μάτς. Τελικό στη Σερβία, Ραντζίνσκι Νις, Γιάβαρ 2-1. Ημίχρονο, όχι, ολοκληρώνεται το μάτς στη Ρουμανία, Τσίντια, Ταργκόβιτσε, Κλούζ 1-4. Στο 61 στη Ρωσία, Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, Κρασνοντάρ 0-0, δεν έχουμε γκολ εδώ. Στην Πολωνία τελικό, Λαντζ Λεχ Πόζναν 1-2. Λοιπόν, αυτά έτσι προς το παρόν. Από το κουπόν του στοιχήματος. Τελικό και το Κορτράιξ Αρλερουά 1-1 στο Βέλγιο. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. 1-0 το Σαράγεβο Σλόμποντα στο 65 στην Βοσνία. Τελικό και στη Βουλγαρία. Μπερόε Ντούνα Βρούσε 2-0. Στο 63 στο Βέλγιο Μαλίν Γκένκ 1-1. Αυτά προς το παρόν. Και να συνεχίσουμε τώρα με τα του ΠΑΟΚ. Ο οποίος ΠΑΟΚ, τα λέγαμε και νωρίτερα, για τον διαιτητή, αλλά υπάρχει και για την αποδυνάμωση του Άγιαξ που έρχεται αυτές τις μέρες. Στον ΠΑΟΚ το αγωνιστικό θέμα που υπάρχει, ο πονοκέφαλος για τον Αμπέλ Φερέιρα, ακούει στο όνομα Μάρελ Καντουρί, το Μαροκινό, τον οποίο αποθέσω και ο ίδιος ο Πορτογάλος τεχνικός, και γενικότερα έχει αλλάξει όλο το κλίμα υπέρ του μετά την εξαιρετική προετοιμασία που έκανε, όντας στη φυσική του θέση σε νέο ρόλο στον ΠΑΟΚ όμως ως οχτάρι. Απέδωσε πάρα πολύ καλύτερα στα φιλικά προετοιμασία, έδειξε άλλο πρόσωπο ο Μαροκινός, αλλά είχε ενοχλήσει αυτές τις μέρες και σήμερα. Είχε ενοχλήσει την προπόνηση. Έβγαλε κομμάτι της προπόνησης, αλλά έχει και πάλι ενοχλήσεις στη μέση, είναι το θέμα. Και η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί αύριο. Υπάρχει αγωνία, υπάρχει ανησυχία. Άνθρωποι του ΠΑΟΚ στρέφονται στην περίπτωση του και ελπίζουν να είναι έτοιμος για να βοηθήσει στο μάτς της Τρίτης κόντρα στον Άγιαξ. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχουν προβλήματα. Ο Πεντρονίκη προπονήθηκε σχεδόν κανονικά, κάνοντας κάποια ατομικά τεστ που είχαν θετικά αποτελέσματα και αύριο αναμένεται να μπει στο κανονικό πρόγραμμα. Κατά τα άλλα, στο κομμάτι της τακτικής εστιάζει ο Αμπέλ Φερέιρα. Έτσι συνεχίζεται η προετοιμασία του δικεφάλου. Με τώρα θα αντίστροφα πλέον για το βράδυ της Τρίτης στις 8. Ουσιαστικά αύριο έχει μείνει και η τελευταία προπόνηση της Δευτέρας και η συνέντευξη τύπου και όλα αυτά που θα υπάρχουν στο κλίμα του αγώνα της Τρίτης για να προετοιμαστούν οι δύο ομάδες. Με τον Άντεξ θυμίζω και πάλι να ξεκινά σήμερα το πρωτάθλημά του στην Ολλανδία με ισόπαλο 2-2 στην έδρα της Φύτεσε. Γκολ για τον Παναθηναϊκό, 2-1 στο 92 λεπτό, στο πρώτο των καθυστερήσεων από τα τρία που έχουν, στο δεύτερο συγγνώμη των καθυστερήσεων από τα τρία που έχουν δοθεί, στο φιλικό με τη Γαλατά. Ποιος είναι αυτός που σημειώνει τον γκολ? Ο Κόναν πρέπει να είναι, ο νεαρός 20χρονος που απέκτησαν οι πράσινοι. Το Βέργο δίνουν σκόρερ, αλλά όχι, δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο Βέργος. Ο επιθετικός που έχει σκοράρει. Για να δούμε ξανά τη φάση. Ο Βέργος
Πρέπει να έχει δώσει την ασίστα από το πλάι με σέντρα, κεφαλιά και μπάλα στα δίκτυα. Ωραίο γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο Κόναν πρέπει να είναι όμως ο σκόρερ και όχι ο Βέργος όπως μας έδωσαν αρχικά οι Τουρκοί. 2-1 πάντως. Τώρα στην επίθεση Γαλατά μέσα στην περιοχή. Τι έχει δώσει, offside έχει δώσει. Κάπως έτσι θα λήξει το παιχνίδι αυτό. Μπήκαμε στο τρίτο των καθυστερήσεων. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει να ισοφαρίσει ο Παναθηναϊκός στο ένα λεπτό που απομένει. Πάει να βγάλει τώρα μια τελευταία επίθεση. Ελέγχουν οι Τούρκοι. Θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα λοιπόν σε αυτό το φιλικό παιχνίδι. Το δυνατότητες για τον Παναθηναϊκό. Ήταν με 2-1 από την Γαλατά Σαράι. Εκτός και αν αλλάξει κάτι τώρα, δευτερόλεπτα απομένουν για να σφυρίξει. Πιέζουν οι πράσινοι, κρατούν την μπάλα οι Τούρκοι. Για να δούμε. Α, κλέβουν εδώ τώρα του Παναθηναϊκού. Για να δούμε μήπως γίνει το 2-2. Κερδίζει κάτι εκεί. Όχι. Α, ότι είναι η μπάλα. Μένει το 2-1 υπέρ της Γαλατασαράι. Και στην πάνω οθόνη φεύγει η Ντόρμουντ φωτιά τώρα στην επίθεση. Είναι 3 με 3 ευκαιρία για το 2-0. Στην περιοχή το σουτ και το κάνει η Ντόρμουντ. Ο Τζέιντον Σάντσο που έδωσε την ασίστ στον Αλκάθερ για το 1-0. Στο 69 κάνει το 2-0 για την Ντόρμουντ. Το μεγάλο αστέρι του αγγλικού ποδοσφαίρου, ο νεαρός Άγγλος. Ένα τεράστιο project και για την Dortmund και για το αγγλικό ποδόσφαιρο που νομίζω όχι στο πολύ μακρινό μέλλον, αλλά σύντομα θα το δούμε να παίρνει μεταγραφή ίσως σε κάποια εκ των Μπαρτσελόνα, Real, City, Paris, δεν ξέρω. Με πολλά εκατομμύρια ευρώ, νομίζω είναι το next big thing του αγγλικού ποδοσφαίρου. Έκανε τρομερά πράγματα πέρσι την Dortmund και ξεκινά φέτος με επίσης τρομερή διάθεση, με μία assist και ένα goal στο τελικό του γερμανικού Super Cup. Με τρομερή κούρσα από δεξιά και σε αυτή τη φάση το πλασέ κάτω από τα πόδια του Νόιερ στο 69. Ντόρτμουντ Μπάγκερν 2-1 λοιπόν. Μετά τον Αλκάθερ σκοράρει ο Τζέιντον Σάντσο. Διπλασιάζεται τέρματα των Βεσφαλών μέσα στο Signal Iduna Park, μέσα στην έδρα του. Τι δίνει τώρα εδώ, out. Και τελευταίο σφύριγμα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Γαλατασαράι Παναθηναϊκός 2-1. Τελικό αποτέλεσμα στο φιλικό παιχνίδι αυτό. Ολοκληρώνεται και το ματς στο Βόλο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Under 18. Η Εθνική θα ιτηθεί από την Ισπανία εκ 5 δευτερόλεπτα. Τέλος, νομίζω. Ναι, δεν θα κάνουν επειδή Ισπανοί. 54-70 ήταν με 16 πόντου διαφορά για την ελληνική ομάδα που μένει εκτός, είναι εκτός τελικού. Θα πάρει το μετάλλιο, θα διεκδικήσει το μετάλλιο στον μικρό τελικό. Να δούμε περισσότερα και το τουρνουά εκεί. Οι Ισπανοί πηγαίνουν στον τελικό. Κατάμεσο στο κλειστό του Βόλου, χειροκροτά ο κόσμος. Νομίζω ότι αξίζει χειροκρότημα αυτή η πορεία της Εθνικής Εφήβων. Ως εδώ δεν καταφέρει όμως να πάρει το ειστήριο για τον μεγάλο τελικό. Θα μείνει εκτός τελικού η Εθνική. Έφτασε στην τετράδα, θα εκδικήσει τώρα το μετάλλιο. Λοιπόν, φτάσαμε στις 11 κάπως έτσι με το φινάλε του φιλικού του Παναθηναϊκού και του μάτς της Εθνικής Εφήβων στο Ευρωπαϊκό με τον αποκλεισμό της ελληνικής ομάδας. Και κάπως έτσι φτάνοντας στις 11, ώρα να πάμε στο δεύτερο break σιγά σιγά, κλείνοντας την πρώτη ώρα της αποψινής εκπομπής post game. Να δούμε λίγο τώρα για την Εθνική Εφήβων. Στον μικρό τελικό. Όχι, δεν είμαστε εδώ. Δώσε λίγο μουσική Βασίλη να το βρω. Λοιπόν, ναι, η Εθνική Ομάδα θα αντιμετωπίσει θα αντιμετωπίσει στον μικρό τελικό τη Σλοβενία, αν δεν κάνω λάθος, καθώς οι Τούρκοι κέρδισαν με 72-64 τους Σλοβένους, παίρνοντας την πρόκριση για τον τελικό που θα αντιμετωπίσουν τους Ισπανούς. Τουρκία-Ισπανία λοιπόν θα είναι ο τελικός και Ελλάδα-Σλοβενία ο μικρός τελικός. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, να το τσεκάρουμε ξανά, αλλά όχι έτσι όπως τα έχω μπροστά μου, έτσι θα παίξουν. Ελλάδα-Σλοβενία λοιπόν στον μικρό τελικό της διοργάνωσης για τη διεκδίκηση του μεταλλίου. Λογικά αύριο θα είναι το παιχνίδι αυτό. Θα τα δούμε και συνέχεια πιο αναλυτικά για την διοργάνωση. Πάμε σιγά σιγά να κάνουμε το δεύτερο μας break, κρίνοντας την πρώτη ώρα του αυσινού post-game και επιστρέφουμε εδώ στο Λίμπερο 107,4 με πολλά περισσότερα και για ΠΑΟ και για Άρη και για ό,τι άλλο υπάρχει. 7,4 ακούτε εδώ 10 λεπτάκια μετά τις 11. Δεύτερη ώρα στο απόψινο σαββατιάτικο post-game εδώ 3 Αυγούστου. Πάμε για τις 4. Θερμοκρασία στα ύψη. Πολλοί φεύγετε για άδειες. Στην καρδιά του καλοκαιριού βρισκόμαστε. Θα πάμε παρεούλα εδώ με όλη τη δράση που υπάρχει. Στο 84 Ντόρτμουντ Μπάγκερ 2-0 στο τελικό του γερμανικού Super Cup. Νωρίτερα Εθνική Εφήβων έχασε με 54-70 από την Ισπανία στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ισπανία-Τουρκία ο αυριανός τελικός σε 9 και 4 στο Βόλο που διεξάγεται το τουρνουά το Ευρωπαϊκό Under 18. Ελλάδα-Σλοβενία, ο μικρός τελικός επίσης αύριο για το χάλκινο μετάλλιο.
αύριο Κυριακή λοιπόν, που θα γίνει το παιχνίδι ανάμεσα στην εθνική ομάδα και την Σλοβενία, τουλάχιστον να πάρουμε το μετάλλιο, αφού κακός δαίμονας της εθνικής ομάδας, οι Ισπανοί μας απέκλεισαν και αυτή τη φορά και σε αυτή την διοργάνωση. Καλύτερη ομάδα, ξέφυγε στο σκορ το δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε να πάρει την νίκη. Αν και είχαμε μπει ζεστά στο μάτς, 20-12 το πρώτο δεκάλεπτο, 36-34 στο ημίχρονο, 46-59 όμως στην τρίτη περίοδο και 54-70 το τελικό σκορ ήταν για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Σε άλλα μάτς που είναι σε εξέλιξη, στο 85 Ροζάριο Σεντράλ Τάγκερς Κόρντοβα 1-0 στην Αργεντινή. Στο 85 επίσης Μαλίν Γκένκ 3-1 στο Βελγιό. Στο 88 Λόμελ Βέστερλο 0-2 επίσης στο Βέλγιο, στη δεύτερη κατηγορία. Λοιπόν, στα φιλικά έτσι που είναι σε εξέλιξη, έχουμε γκολ τώρα στο Ταραγώνα Σαραγώσα 2-2, στο Φαρίς Σαραγώσα στο 87. Στην Ολλανδία, στα δύο μάτς για την πρεμιέρα της Eredivisie του Ολλανδικού Πρωταθλήματος που είναι σε εξέλιξη, 73 Twente PSV Eindhoven 1-1 έχει σοφαρίσει η PSV, και στο 71 Φένλο Βάλβαϊκ 2-1, ανατροπή είχαμε εδώ. Στη Ρωσία στο 84 Zenit Αγίας Πετρούπολης Κρασνοντάρ 0-1, προηγείται η Κρασνοντάρ στην Αγία Πετρούπολη, και παίρνουμε καλή πάσα εδώ με την αναφορά της Zenit για να ασχοληθούμε με τα γραφικά του ΠΑΟ, και αυτό διότι σημερινό δημοσίευμα στη Ρωσία υποστηρίζει ότι υπάρχει σενάριο επιστροφής του Ρόμπερτ Μακ στον ΠΑΟΚ, ο οποίος Ρόμπερτ Μακ αναμένεται να αποχωρήσει από την Zenit, ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, και οι Ρώσοι γράφουν για σενάριο επιστροφής του τον δικέφαλο. Θα είναι η τρίτη θητεία αν συμβεί αυτό. Θυμόμαστε ότι είχε πωληθεί από τον ΠΑΟΚ Zenit, την επόμενη χρονιά είχε επιστρέψει ως δανεικός για μία σεζόν. Να δούμε αν υπάρχει σενάριο να επιστρέψει και πάλι στον δικέφαλο ο Σλοβάκος επιθετικός. Οι Ρώσοι γράφουν πως έχει αναφερθεί πως η Zenit είναι έτοιμη να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή με ένα λογικό ποσό, ενώ η ομάδα ελπίζει πως θα εισπράξει 2,5 εκατομμύρια ευρώ για τον 28χρονο διεθνή Σλοβάκο. Ο Μακ μετακόμισε στη Zenit το καλοκαίρι του 2016 από τον ΠΑΟΚ για 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά έχει αγωνιστεί 63 παιχνίδια, σκόραρε 12 γκολ και έδωσε 10 assists με τη φανέλα του συλλόγου της Αγίας Πετρούπολης. Τη σεζόν 17-18 αγωνίστηκε ως δανεικός στον ΠΑΟΚ, ενώ το συμβόλαιο του με τη Zenit ολοκληρώνεται σε έναν χρόνο. Και κάπως έτσι μιλούν και για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον παίκτη. Και με τα μεταγραφικά συνεχίζουμε με τον ΠΑΟΚ να είναι σε αναζήτηση αριστερού μπακ ούτως ή άλλως ως γνωστόν. Τα τελευταία σενάρια από χθες βράδυ τον θέλουν πιο κοντά στην περίπτωση του Αλμπορνό, του Χιλιανού που αγωνίζεται στο Ανόβερο. Να δούμε αν θα προχωρήσει η συγκεκριμένη υπόθεση. Δεν έχουμε κάτι οριστικό ακόμη πάντως ώστε να αναφέρουμε ότι έχει κλείσει το θέμα αυτό. Περιμένουμε τις εξελίξεις και τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Λίμπερο 107,4 φυσικά. Post-game. Παρέα και τη μία θα πάμε. Κύριος Πανακτήτης στο μικρόφωνο και Βασίλης Καβαδίας στη ρήψη του ηχού. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά ο τελικός του γερμανικού Super Cup. Dortmund Bayern είναι στο 2-0 με τα γκολ του Alcácer 49 και του Sancho στο 68. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις, οι οποίες θα είναι 4 λεπτά και ήδη παίζουμε το πρώτο. Λέγαμε νωρίτερα για τα μεταγραφικά του ΠΑΟ και τον Αλμπορνόθ, για τον ΜΑΚ, τα σενάρια, όλα αυτά. Πάμε να δούμε λίγο τι δήλωσε σήμερα ο μάνατζερ του ΑΚΠΟΜ, ο Εμέκα Ομπάση, ο Νιγηριανός, ο οποίος μίλησε για ενδιαφέρον από τρεις ομάδες για τον 23χρονο Σεντερφόρ. Και συγκεκριμένα ανέφερε ότι μελετάμε τις προτάσεις της West Ham, της Eintracht Frankfurtis και της Mainz. Ο ίδιος θα ήθελε να επιστρέψει στην Αγγλία, αναφέρει για τον ΑΚΠΟΜ. Αλλά η West Ham προσπαθεί να προλάβει την προθεσμία των μεταγραφών που λήγει στις 8 Αυγούστου, ανέφερε. Εάν όχι, δεν αποκλείεται μια κίνηση στη Γερμανία, όπου η Frankfurt και το Mainz έχουν επίσης δείξει ενδιαφέρον. Θα αναθεωρήσουμε τα πάντα. Είναι μια κατάσταση win-win και για τις δύο πλευρές, γιατί θα έχει έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ με το τέλος της σεζόν. Ανεξάρτητα από το πόσο καλός είναι για αυτούς, ξέρουν ότι δεν θα είναι επικερδής αν τον αφήσουν να φύγει στο τέλος του συμβόλαιου. Βέβαια, εδώ έχει κάνει ένα λάθος στην αναφορά του ο Μπάση, ο μάνατζερ του ΑΚΠΟΜ, καθώς το συμβόλαιο του Άγγλου Φορ λήγει το καλοκαίρι του 2021, δηλαδή σε 2 χρόνια από τώρα. Και έτσι, βέβαια, δεν αποκλείται να γίνει και ανανέωση, αναπροσαρμογή στους όρους, να μεγαλώσουν οι αποδοχές του ΑΚΠΟΜ, που αυτή τη στιγμή είναι από τα πιο hot ονόματα του ΠΑΟΚ ούτως ή άλλως. Και με την παρουσία της προετοιμασία, και νομίζω θα απασχολήσει και πολύ πιο έντονα και μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα προκριματικά, όπου θα περιμένει και ο ίδιος με μεγάλη διάθεση για να δείξει αυτά που μπορεί να κάνει. Είναι ένα project πολύ σοβαρό στον ΠΑΟΚ και νομίζω και αυτός και ο Ζαμπά είναι παιδιά που μπορούν να αποφέρουν πάρα πολλά χρήματα αν προσεχτούν κιόλας. Και περιμένουμε να δούμε την παρουσία τους, γιατί έχουν πολλά να δώσουν και στον ΠΑΟΚ ακόμη, έτσι. Δεν έφτασε η ώρα ίσως να αποχωρήσουν. Αυτά λοιπόν και με τις δηλώσεις του μάνατζερ του ΑΚΠΟΜ για το ενδιαφέρον των τριών ομάδων που ανέφερε για τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, ενώ
Βασίλη, δεν ξέρω αν είδες το νέο κούρεμα του Πασχαλάκη. Τι έχει κάνει πάλι ο άνθρωπος. Κάτι σαν πλεξούδες έκανε στα μαλλιά του ο Πασχαλάκης. Προφανώς θέλει να κάνει εντύπωση στο μάτς της Τρίτης με τον Άγιαξ που είναι και στο Όπεν, θα το δει και όλη η Ελλάδα. Έχει βάψει εκεί σε λευκό χρώμα, είναι αυτό τώρα πλατινέ, τι είναι, και έχει κάνει σαν δύο πλεξούδες. Τρομερός ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης που συνηθίζει αυτά τα extreme look ούτως ή άλλως και έκανε ένα ακόμη τώρα και εν όψη του μεγάλου ραντεβού, της μεγάλης αναμέτρησης της Τρίτης με τον Άγιαξ, που επαναλαμβάνω όλα τα βλέμματα του φιλάθλου κοινού της ποδοσφαιρικής Ελλάδας και όχι μόνο, θα είναι στην Τούμπα και θα έχει σίγουρα πολλούς θαυμαστές καινούριους από ο Πασχαλάκης με αυτό το look. Τέλος στον τελικό του γερμανικού Super Cup. Το είδες? Καλός, έτσι. Δυνατός. Εντάξει. Είναι νομίζω από τα χειρότερα που έχει κάνει. Έχει κάνει κι άλλα στο παρελθόν. Αυτό νομίζω πάει στα χειρότερα. Πιάνει κορυφή, ναι. Φοβερός. Αυτός είναι ο Πασχαλάκης. Αυτή την τρέλα κουβαλάει και πάντα θέλει να ξεχωρίζει με οποιοδήποτε τρόπο. Τελειώνει ο τελικός του γερμανικού Super Cup στο Signal Iduna Park στην Βεσφαλία. Η Dortmund μέσα στην έδρα της κερδίζει με 2-0 την Bayern στο 49, ο Alcácer και στο 68 ο Jadon Sancho πέτυχαν τα δύο τέρματα. Παίρνει την νίκη και κερδίζει το πρώτο τρόπαιο της σεζόν, τον πρώτο τίτλο της σεζόν στην Γερμανία. Ξεκινάμε τρόπαιο, τον που πέρσι θυμόμαστε όλοι το πώς κατάφερε να χάσει το πρωτάθλημα, αν και είχε το πάνω χέρι στη μεγαλύτερη διάρκεια της σεζόν. Στο δεύτερο γύρο κατέρευσε και η Bayern Μονάχου της πήρε το πρωτάθλημα στο τέλος, χωρίς να εντυπωσιάζει. Τώρα ξεκινάμε τίτλο απέναντι στους Βαβαρούς. Η ομάδα της Βεσφαλίας κερδίζει σήμερα με 2-0 στον τελικό του Super Cup και παίρνει τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Λοιπόν, να διαβάσουμε και τις δηλώσεις που έκανε ο νεαρός αμυντικός του Άγιαξ, ο Σούρς, ο 19χρονος στόπερ του ΕΑΝΤΑ, ο Περ Σούρς, μετά το τέλος του σημερινού αγώνα με τη Φύτεσε και εν όψη ΠΑΟΚ. Έπρεπε να νικήσουμε σήμερα, είπε. Είναι τρελό το ότι δεν καταφέραμε γιατί είχαμε ευκαιρίες. Είναι περίεργο το γεγονός πως πέρσι φτάσαμε στα ημιτελικά του Champions League και τώρα πρέπει να παίξουμε δύο προκριματικούς γύρους. Για να ξαναπούμε στους ομίλους, πρέπει να συγκεντρωθούμε για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Την Τρίτη πρέπει να πάρουμε μια σημαντική νίκη, ανέφερε ο Περ Σούρς, ο 19χρονος κεντρικός αμυντικός του Άγιαξ, που δεν αποκλείεται να τον δούμε και στη βασική ενδεκάδα στην Τούμπα. Μετά την απώλεια του Ντελίχτ, ακόμη δεν θα είναι έτοιμος ο νέος αμυντικός που έχουν πάρει. Ο Μεξικανός, ο Άλβαρες, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, στον ΕΑΝΤΑ, δεν θα είναι έτοιμος για το ματς της Τούμπας για να κάνει ντεμπούτο. Επομένως, δεν αποκλείται να δούμε το 19χρονο το Σούρς μέσα στην καυτή ατμόσφαιρα της Τούμπας το βράδυ της Τρίτης. Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα στη Ρωσία. Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης Κρασνοντάρ 1-1. Στην Ολλανδία ολοκληρώνονται σιγά σιγά τα παιχνίδια. Στο 84 Φένλο Βάλβαϊκ 2-1, που θυμίζουμε ότι έγινε με ανατροπή. Στο 86 Τβέντε PSV Eindhoven 1-1. Στην Κροατία στο 72 Ριέκα Σλάβεν Μπέλουπο 2-1. Σε διεθνή φιλικά που έχουμε σε εξέλιξη, Βιλανοβένσε Μέριδα 3-1 τελικό αποτέλεσμα. Στο 72 Αλκορκόν Ράγιο Βαγεκάνο 3-2. Στο 69 Αμιέν Λεγανές 0-0. Στο 66 Λιβόρνο Φιωρεντίνα 0-1. Στο 53 Μπέιρα Μαρ Λεϊρία 1-1. Στο 22 Φελγκουέρας Γκυμαράες Μπέ 0-1. Αυτά με τα φιλικά που είναι σε εξέλιξη. Δεν έχουμε κάτι άλλο αυτήν την ώρα στο κουπόνι έτσι ενδιαφέρον. Τα παρακολουθούμε και βλέπουμε και στην πορεία ότι άλλο υπάρχει. Θα δούμε συνέχεια και τα αποτελέσματα που είχαμε στην Αγγλία σήμερα, που ξεκίνησαν οι Championship, η τρίτη και τέταρτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Να δούμε τι αποτελέσματα είχαμε και εκεί. Σε μία ημέρα γεμάτο ποδόσφαιρο σήμερα είναι αλήθεια και από εδώ και πέρα έτσι θα είναι. Το άλλο Σαββατοκύριακο ξεκινάει η Premier League. Αύριο είναι ο τελικός του Community Shield, του πρώτου τροπέου στην Αγγλία, ανάμεσα σε Liverpool και City, το δικό τους Super Cup εκεί στο Wembley, στις 5 θυμίζω, νέα μονομαχία Klopp Guardiola. Έτσι, πολύ ενδιαφέρον. Αύριο βράδυ στο Κυριακάτικο όπως GM θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα και για αυτό το παιχνίδι. Προς το παρόν, να πάμε σιγά σιγά σε ένα ακόμη break, στα μισά της εκπομπής Postgame εδώ στο Libero, και να επανέλθουμε συνέχεια. Να δούμε περισσότερα και για τα δικά μας εδώ, για τον Άρη, για τον Ηρακλή, για τα μεταγραφικά και ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα. Πάμε στο διαλυματάκι και επιστρέφουμε, ενώ η Dortmund ετοιμάζεται για την απονομή του Super Cup. Θα δούμε συνέχεια εδώ στο Libero 107,4. Μένετε συντονισμένοι. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Libero 107,4. Ακούτε, παρέα. Θα πάμε ως και τη μία με το post-game εδώ βράδυ Σαββάτου στην καρδιά του καλοκαιριού, 3 Αυγούστου. Πάμε για τις 4. Περίοδος αδειών, περίοδος για μπάνια, πολύ ζέστη. Εδώ εμείς παρέα με ό,τι υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα, ό,τι υπάρχει και στην αγωνιστική δράση.
Τα είπαμε νωρίτερα και για τα του ΠΑΟΚ και για την Εθνική Εφήβων που ιτήθηκε και θα παίξει το μικρό τελικό αύριο στις 7 με τη Σλοβενία για να διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο. Ισπανία-Τουρκία ο τελικός του Ευρωπαϊκού Under 18 στο Βολό. Η Ντόρτμουντ πήρε το Super Cup νικώντας με 2-0 την Μπάγκερ με γκολ τον Αλκάθερ και Σάντσο, παίρνοντας το πρώτο τρόπο της σεζόν στη Γερμανία. Ο Άγιαξ ξεκίνησε με ισοπαλία το Ολλανδικό Πρωτάθλημα 2-2 κόντρα στη Φίτεσε εκτός έδρας και έρχεται στην Τούμπα με ένα όχι θετικό αποτέλεσμα πίσω του και δείχνοντας ότι έχει αδυναμία στο παιχνίδι του, σημεία που μπορεί να χτυπήσει ο ΠΑΟΚ. Θα τα δούμε συνέχεια και για τα εισιτήρια του αγώνα και για γενικότερα το πρόγραμμα των Ευρωπαϊκών Ομάδων στην Ευρώπη. Πάμε σιγά σιγά να περάσουμε λίγο στο του Άρη, ο οποίος Άρης πήρε το βράδυ της Πέμπτης την πρόκριση μέσα στη Λάρνακα, κερδίζοντας με ένα 0 LMSU με την εκτέλεση πέναλτι του Ντιγκινή. Σήμερα οι παίκτες είχαν ρεπό για τους κιτρινόμαυρους. Από αύριο ξεκινάει η προετοιμασία για το παιχνίδι με τη Μόλντε για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου συνεχίζει ο Άρης. Θα ξεκινήσει η δουλειά για κόντρα σε μια ομάδα διαφορετική, με πολλά επίσημα παιχνίδια. Έχει ξεκινήσει από τις 31 Μαρτίου τη σεζόν της. Είναι πρώτη στο νορβηγικό πρωτάθλημα. Έχει περάσει δύο προκριματικούς γύρους για να φτάσει ως τον τρίτο. Γενικότερα, ένα πιο σοβαρό εμπόδιο από ό,τι άλλο, μεσού πιο δύσκολο εμπόδιο για τους κιτρινόμαυρους. Το πρώτο παιχνίδι είναι στην Νορβηγία στις 8 την Πέμπτη. Η ρεβάνς είναι το 15 Αύγουστο στις 9.30 το βράδυ εδώ στην Θεσσαλονίκη. Και έτσι οι κιτρινόμαυροι θα διεκδικήσουν την πρόκριση στα play-off του Europa League. Θα δούμε συνέχεια και ποιοι θα είναι οι πιθανοί αντιπάλοι τους εκεί εφόσον προκριθούν. Τη Δευτέρα θα γίνει αυτή η κλήρωση. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Όλους τους πιθανούς αντιπάλους των ελληνικών ομάδων έχουν βγει και τα σχετικά γκρουπάκια. Όσον αφορά τα του Άρη, υπάρχει και μεταγραφικό θέμα το οποίο από σήμερα το πρωί είναι στο προσκήνιο, καθώς υπάρχει συμφωνία, οριστική συμφωνία πλέον του Άρη με τη Λίτζ για τον δανεισμό του Λόρεντς Ντεμπόκ. Ο Βέλγος 26χρονος αριστερός μπακ θα έρθει στο Κλεάνδης Βικελίδης τη Δευτέρα, αναμένεται μάλιστα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρωθεί και τυπικά ο δανεισμός του, δανεισμός για ένα χρόνο στους κιτρινόμαυρους, και θα υπάρχει μάλιστα στο συμβόλαιο οψιόν αγοράς ύψους 500.000 ευρώ, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα. Συμφωνία λοιπόν του Άρη με τη Λίτζ, παίρνει τον Ντεμπόκ ως δανεικό. Ο αριστερός μπακ, ο Βέλγος 26 ετών, δανεικός για ένα χρόνο, οψιόν αγοράς 500.000 ευρώ. Τη Δευτέρα αναμένεται στην Ελλάδα για να υπογράψει και να ανακοινωθεί επίσημα ο Ντεμπόκ και να ενσωματωθεί και να βοηθήσει τους κιτρινόμαυρους. Δεν ξέρω αν θα προλάβει να είναι στο πρώτο παιχνίδι, σίγουρα όχι, αλλά ίσως στη ρεβάντς με την Μόλντε. Αλλά εντάξει, υπάρχει ο Κόρχου του άλλου που δεν ήταν καλό στην Κύπρο, όπως και ο Σούντγκρεν δεν ήταν καλό στην Κύπρο. Αλλά ο Άρης περιμένει το Σούντγκρεν που θα παίξει σε πιο γνώριμες συνθήκες να είναι καλύτερος στο μάτς της Νορβηγίας την ερχόμενη Πέμπτη. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα του Άρη. Είπαμε για τη συμφωνία με τον Ντεμπόκ για την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Οι κιτρινόμαυροι, οι οποίοι από αύριο θα μπουν στην προετοιμασία τους για το μάτς με τη Μόλντε. Μόλντε για την οποία είπαμε ότι είναι πιο δύσκολη αντίπαλος από την LMSU. Όχι όμως κανένα φόβητρο. Μπορεί ο Άρης να την κοιτάξει στα μάτια και να διεκδικήσει την πρόκριση φυσικά. Παίρνοντας αρχής διανομένη σε ένα θετικό αποτέλεσμα στην Νορβηγία, όπου θα γίνει το πρώτο παιχνίδι την Πέμπτη στις 8. Και από εκεί πέρα η ρεβάνς στο 15 Αύγουστο εδώ στο Κλεάνης Βικελίδης θα μπορεί να διεκδικήσει πολλά περισσότερα. Ο Άρης που φάνηκε ξεκάθαρα και στο δεύτερο μάτς που λέμε σου και στη ρεβάνς στην Κύπρο ότι δεν είναι ακόμη στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας. Με βάση το ρόστερ που διαθέτει η ομάδα του Σάββα Παντελίδη, μπορεί να παίξει ακόμη καλύτερο ποδόσφαιρο φυσικά. Το θετικό είναι ότι κράτησε το 0 και μάλιστα κράτησε το 0 σε εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, μετά από το 0-3 στην Περούτζια. Μάλιστα είχε και δύο μάτς με 0, παθητικό έτσι, σε δύο παιχνίδια πρόκρισης στην Ευρώπη μετά από επίσης 50 χρόνια περίπου. Πολλά έτσι, σημαντικά ευρωπαϊκά ρεκόρ αυτά που κατέγραψε η ομάδα του Σάββα Παντελίδη. Χωρίς επαναλαμβάνω να εντυπωσιάσει, ωστόσο είχε την ουσία, πήρε το αποτέλεσμα. Είχε και κάποιες ευκαιρίες ακόμη. Ο Ιντέγε δείχνει διάθεση, δείχνει πάθος και σιγά σιγά θα εμφανίζεται ακόμη καλύτερο, σε έχουν εντύπωση. Αλλά είναι φανερό ότι ακόμη δεν έχει βρει τον απαραίτητο ρυθμό. Δεν είναι στο 100% και είναι λογικό. Είχε ένα χρόνο να παίξει ποδόσφαιρο σε ομάδα. Επομένως είναι σε καλό δρόμο με Νοάρης, αλλά ακόμη θέλει δουλειά. Και αυτό φαίνεται, είναι νωρίς σεζόν. Σιγά σιγά σταδιακά νομίζω θα υπάρχει βελτίωση. Πρέπει να υπάρχει βελτίωση. Αλλά αυτό που κρατάνε και την Νοάρη είναι η ουσία και ότι ήρθε η πρόκριση στο πρώτο εμπόδιο στα προκριματικά του Europa League. Και έτσι συνδυάστηκε με θετικό πρόσημο η επιστροφή της ομάδας στην Ευρώπη μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Και πανηγυρίστηκε έντονα και η πρόκριση μέσα στην Κύπρο και από τον κόσμο και από τον Θόδωρο Καρυπίδη, που και αυτός νιώθει μια προσωπική δικαίωση για τις μεταγραφές που κάνει, για το ότι εντάξει, βίωσε και τα δύσκολα χρόνια της ομάδας, στις χαμηλότερες κατηγορίες και γενικότερα έτσι, δείχνει ότι χτίζει κάτι πάρα πολύ θετικό. Λοιπόν, έχουμε και αντίδραση Γιώργου Σαββίδη τώρα, βλέπω.
στο Instagram με Insta Story για τον Τουμπάκ που προφανώς αναφέρεται ο γιος του Βασαβίδη. Οι φήμες είναι τόσο ηλίδες όσο οι άνθρωποι που τις ξεκινούν και τόσο ψεύτικες όσο οι άνθρωποι που τις διαδίδουν, γράφει. Προφανώς αναφερόμενος στο θέμα του Τουμπάκ με τη συνέντευξη του μάνατζέρ του που είχε προκύψει νωρίτερα και ανέφερε προτάσεις και ενδιαφέρον από Mainz, Eintracht Frankfurtis και West Ham. Διαψεύδει λοιπόν ο Γιώργος Σαββίδης, θέλοντας να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει θέμα Ακπομ και δεν υπάρχει θέμα πώλησης του Τσουμπάκπομ αυτή την περίοδο που ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για τα κρίσιμα παιχνίδια με τον Άγιαξ, ξεκινώντας την ευρωπαϊκή του πορεία το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης. Λοιπόν, έτσι χαλαρά πηγαίνουμε, βράδυ Σαββάτου, με μουσικούλα εδώ, Βασίλης Καβαδίας στις μουσικές επιλογές και στη ρύθμιση του ήχου. Παρεούλα, θα πάμε ως και τη μία, Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο με το σαββατιάτικο post-game, με αρκετή ζέστη και αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε, άλλωστε 3 Αυγούστου. Πάμε να λίγο να δείξουμε μια ματιά στο κουπόνι, στα μάτς που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Στο 7 στην Αργεντινή, Central Córdoba Atlético Tucumán 1-0 ξεκίνησε με γρήγορο γκολ το παιχνίδι αυτό. Στη Βενεζουέλα, ημίχρονο Μετροπολιτάνος Puerto Cabello 1-1 και Πορτουγκέζα Atlético Venezuela 0-0. Στο 55 Καραμπόμπο Estudiantes Caracas 0-1. Στη Βραζιλία, στο 68 Κριτσιούμα Operario 1-2 και στο 71 São Bento Ponte Preta 0-0. Στο ημίχρονο Paraná América 0-0. Στο 28 στο Εκουαδόρ Fuerza Amarilla Guayaquil City 0-0. Σε διεθνή φιλικά που ολοκληρώνονται στις καθυστερήσεις Αμιέν Λεγκανές 0-1 και Λιβόρνο Φιωρεντίνα 0-1. Στο 82 Μπέιρα Μαρ Λεϊρία 1-1 και στο ημίχρονο Φελγκουέρας Γκυμαράς Μπέ 0-1. Και ένα μάτς ακόμη έχει αυτή την ώρα σε εξέλιξη στην Παραγουάη, στο 69 Ντεπορτίβο Σαντανή Σαν Λορέντσο 1-0. Να πούμε ότι και σε μάτς που έγιναν νωρίτερα η Dortmund πήρε το Super Cup Γερμανίας κερδίζοντας με 2-0 συγγνώμη, με γκολ τον Αλκάθερ και Σάντσο την Bayern Μονάχου στο Westfalen. Η Παρί με ανατροπή κέρδισε με 2-1 τη Ρέν και πήρε την πρώτη κούπα της σεζόν στη Γαλλία στο γαλλικό Super Cup. Νωρίτερα σε φιλικό μάτς στα πέναλτι κέρδισαν τις Manchester United τη Μίλαν στο σπουδαίο διεθνές φιλικό. 2-2 το τελικό αποτέλεσμα και στα πέναλτι πήρε την νίκη η Manchester United. Με ανατροπή κέρδισε η Ατλέτικο σε φιλικό παιχνίδι την Ατλέτικο de San Luis. 2-1 η νίκη της Ατλέτικο Μαδρίτη στο φιλικό παιχνίδι αυτό. Και αυτά έτσι τα πιο σπουδαία της ημέρας. Αύριο φυσικά στις 5 το τελικό της Community Shield ανάμεσα σε Liverpool και City στην Αγγλία, στις 5 στο Wembley το παιχνίδι. Θα έχουμε το βράδυ πολλά να πούμε και για αυτό το match. Αύριο στις 7 ο μικρός τελικός του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Under 18 Εθνική Εφήβων απέναντι στη Σλοβενία θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο. Στις 9 και 4 ο τελικός ανάμεσα σε Ισπανία και Τουρκία. Φιλικό παιχνίδι είχε σήμερα και εδώ στην Ελλάδα Αστέρας Τρίπολης Πανιώνιος 1-0. Νίκη για την ομάδα της Τρίπολης. Και αυτά έτσι με την αγωνιστική δράση που είχαμε κυρίως σήμερα. Σιγά σιγά φτάνουμε στις 12 να πάμε σε ένα ακόμη διάλειμμα και να επιστρέψουμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής post-game εδώ στο Libero 107,4.